Το νομοσχέδιο για το γάμο και την υιοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την κυβέρνηση. Η Ιερά Σύνοδος είχε προλάβει από την Τρίτη να πάρει σκληρή θέση προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Το ζήτημα όμως που άφησε χωρίς απάντηση είναι το τι θα συμβεί με τα αιτήματα για βαφτίσεις παιδιών ομόφυλων ζευγαριών. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί στα μέσα Φεβρουαρίου και οι ιεράρχες θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ζήτημα της βάφτισης των παιδιών των εν λόγω ζευγαριών. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απάντησε στο ερώτημα τι θα κάνει η Εκκλησία με τη βάφτιση των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών. Η Εκκλησία, όπως είπε, θα περιμένει αυτά τα παιδιά να φτάσουν σε μια ηλικία και όταν μεγαλώσουν και επιθυμούν να βαφτιστούν, θα βαφτιστούν. Δεν είμαστε κατά των παιδιών. Τα παιδιά τα αγαπάμε και νοιαζόμαστε περισσότερο από όλους τους άλλους. Η Εκκλησία θα περιμένει αυτά τα παιδιά να μεγαλώσουν, να καταλάβουν λίγο τη ζωή και όταν θέλουν να βαπτιστούν, θα βαπτιστούν. Τις θέσεις τις οποίες εξέφρασε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπερασπίστηκε και ο Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομωτινής Παντελεήμων, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η Εκκλησία θα βαφτίζει κανονικά τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών, μιλώντας για αγάπη, συγχώρεση και παιδαγωγία. Για τα παιδιά που ρωτήσατε από τον πολιτικό γάμο, τα παιδιά βαπτίζονται. Όμως αυτοί που σύναψαν πολιτικό γάμο, αυτοί δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι. Όταν δεν αποδέχονται ένα μυστήριο, δεν μπορούν να ομολογήσουν για να γίνουν ανάδοχοι για ένα παιδί το οποίο βαπτίζεται. Σχετικά με τη διάταξη και το γάμο για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και τις σχετικές αποφάσεις της ιεραρχίας της Ιεράς Συνόδου, μίλησε και ο Μητροπολίτης Αλεξάνδρου Πόλεως Άνθιμος, του οποίου η δήλωση προκάλεσε αίσθηση. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αισθάνονται ότι βιάζεται η συνείδησή τους αυτό το διάστημα. Το τι θα αποφασίσουμε μετά ως ποιμαντικά μέτρα αφυπνήσεως αυτών των ανθρώπων δεν το συζητήσαμε χθες. Το αφήσαμε για μια επόμενη ιεραρχία. Χθες μιλήσαμε με ποιο τρόπο θα καλύψουμε, θα σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με αυτήν την διαφορετικότητα και δεν θα αφήσουμε να ρεζιλευτούν στην ελληνική κοινωνία. Αυτός ήταν ο στόχος της εισηγήσεως του Μητροπολίτου Μεσογείας, αυτός ήταν ο στόχος της προσφωνήσεως του Αρχιεπισκόπου. Αυτά τα πρόσωπα που είναι δίπλα μας, αδελφοί μας, μέσα στην ίδια κοινωνία με εμάς, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να εκτεθούν. Αυτός. Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός χαρακτήρισε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου αναμενόμενη όσον αφορά το θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Τόνισε παράλληλα πως ο γάμος εκτός από τον άντρα για τη γυναίκα είναι μια παρέκκληση από την ανθρώπινη φύση. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα ξέρουμε ότι και από το Ρωμαϊκό Δίκαιο και από όλες τις εκφάνσεις της ζωής ότι ο γάμος είναι μεταξύ δύο ανθρώπων που είναι άρεν και φίλοι. Έχουμε την συνάφεια μεταξύ ανδρός και γυναικός. Αυτός είναι ο γάμος. Όλα τα άλλα δεν είναι, μπορεί να είναι γάμος. Πώς θα γίνει, πώς θα μεγαλώσει, σε ποιο περιβάλλον θα μεγαλώσει. Λέμε για τον δικαιωματισμό, μιλάμε για τον δικαιωματισμό των παιδιών, έτσι. Ναι, αλλά σε ένα αρρωστημένο περιβάλλον θα μεγαλώσουν. Και εξάλλου αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι πολλές. Είναι 800 αιτήσεις έχουμε για παιδιά, ναι. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις για να υιοθεσία.